Θα ήθελα να ξεκινήσουμε, καθώς θα μεταφερθούμε σε λίγο και στην Ορεστιάδα, να δούμε ποια είναι τα νεότερα εκεί μετά τη σύλληψη του Τούρκου πολίτη, ο οποίος βρίσκεται στον εισαγγελέα. Να μας πείτε πώς παρακολουθήσατε και παρακολουθείτε και αυτή την εξέλιξη στο ευρύτερο πλαίσιο και κλίμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Κοιτάξτε, είναι ένα περιστατικό το οποίο βεβαίως ο εισαγγελέας θα μιλήσει και θα πει τι συνέβη, γιατί συνέβη και τι θα γίνει πιο κάτω. Είναι θέμα δικαιοσύνης δηλαδή. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν είναι ένα περιστατικό το οποίο μπορεί να συμψηφιστεί με τα προηγούμενα περιστατικά με τα οποία βρισκόμαστε σε μια τύπου ένταση με τη γειτονική χώρα. Εκτιμάτε ότι αναφορικά με την τύχη των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, μιας και είναι στραμμένη η προσοχή όλων εκεί, μέχρι να γίνουν μάλλον οι εκλογές στην Τουρκία, δεν θα υπάρχει κάποιο νεότερο? Κοιτάξτε, προφανώς δεν μπορώ να προβλέψω, όπως δεν μπορεί να προβλέψει κάποιος τι ακριβώς θα συμβεί και πότε. Το ρωτώ αυτό επειδή στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας βλέπουμε έτσι και τους τόνους να ανεβαίνουν ότι... και πολλά μέσα να χρησιμοποιούνται από την άλλη πλευρά. Ξέρουμε όλοι σήμερα τις αντιφάσεις μέσα στην οποία βρίσκεται το πολιτικό σκηνικό και όχι μόνο πολιτικό και γεωπολιτικό στη διπλανή χώρα. Παρακολουθούμε πολύ στενά και με ενδιαφέρον όλες τις εξελίξεις, διότι προφανώς μας αφορούν πολύ. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο πρόεδρος Ερντογάν δεν νομίζω ότι θα τον αφήσουν, ότι είναι η καλύτερη στιγμή για να δημιουργηθούν και άλλα θέματα και για να οξυνθούν οι συνθήκες. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε εχθές συνέντευξη την οποία παραχώρησαν στον συνάδελφο του Μανώλη Κωστίδη, τον ανταποκριτή του Sky στην Τουρκία. Τούρκοι hackers οι οποίοι χάκαραν το Αθηναϊκό Πρακτορείο. Τέσσερις ιστοσελίδες εχθές, εφόσον το είδατε, ένα πρώτο σχόλιο και ένα ερώτημα αμέσως μετά να μας απαντήσετε. Εάν υπάρχει θωράκιση από την πλευρά της Ελλάδας, κυρίως ως προς τα απόρριτα δεδομένα, βλέπε για παράδειγμα Υπουργείο των Εξωτερικών, και πολλά ψηφιακά άλλα, βεβαίως. Και βεβαίως και πολλά άλλα. Κοιτάξτε, είναι μια πολύ καλή στιγμή για να πούμε ότι μεταξύ των άλλων ψηφιακών υποδομών που δημιουργούμε, έχει δημιουργηθεί το G-Cloud, κυβερνονέφος, ηλεκτρονικό. Ένα cloud στο οποίο μπορεί να φιλοξενήσει όλα τα συστήματα του ελληνικού δημοσίου. Σταδιακά έχουν αρχίσει και να ζητάνε και μερικά έχουν μεταφερθεί στο cloud αυτό, το οποίο λειτουργεί εδώ στον Ταύρο, σε εγκαταστάσεις της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων. Η λειτουργία έχει ξεκινήσει εδώ και μερικούς μήνες. Να σας πω, το σύστημα διάβια του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης ήδη βρίσκεται εκεί και λειτουργεί μέσα από το cloud, σε ένα καθεστώς πλήρους ασφάλειας. Ακόμη και αν κάποιος προσπαθήσει να χακάρει, το site δεν έχει κανένα πρόβλημα, το θέμα αντιμετωπίζεται στο cloud. Μάλιστα. Αυτό μας κάνει πρωτοπόρους στην Ευρώπη. Είναι μια υποδομή ψηφιακή, η οποία υπάρχει, λειτουργεί, έγινε από αυτή την κυβέρνηση, από αυτό το Υπουργείο, μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών, συνεργασία, γιατί σας είπα, είναι Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και η Κοινωνία της Πληροφορίας. Άρα, ακόμα... Αυτό λοιπόν διασφαλίζει και σιγά σιγά μεταφέρονται εκεί όλα τα συστήματα του δημοσίου που εκτός των ζητημάτων αυξημένης ασφάλειας έχει και πολύ μεγάλη, σε εκατοντάδες εκατομμύρια μπορεί να ανέλθει, το κόστος συντήρησης και λειτουργίας των ψηφιακών συστημάτων του δημοσίου. Άρα, να το πω πάρα πολύ απλά, έτσι όπως το ακούμε όλοι μας. Η χώρα θωρακίζεται και αν δούμε, ή όπως είδαμε χθες που έδειξαν στο Μανώλη Κωστίδη την πρόσβαση που έχουν, για παράδειγμα, στη σελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, στη σελίδα του Πρωθυπουργού, μπορεί να ακούσουμε, αναφέρομαι τώρα όλα σε διάφορα που ακούμε. Όλα αυτά αλλάζουν και ανατρέπονται. Και αυτό είναι ήδη γεγονός σήμερα, δεν είναι κάτι που το υποσχόμαστε για το μέλλον. Είμαστε μέσα στις 4-5 χώρες της Ευρώπης που έχουν αυτές τις υποδομές για τα ψηφιακά συστήματα. Μάλιστα. Μένοντας λίγο ακόμα στη χθεσινή συνέντευξη και συζήτηση, εν πάση περιπτώσει, ανάμεσα στον δημοσιογράφο του Μανώλη Κωστίδη και τον έναν από τους Τούρκους hackers, είδαμε ότι ο λόγος αυτών των επιθέσεων είναι οι χειρισμοί της Αθήνας στην υπόθεση των 8. Θα ήθελα εδώ το δικό
δικό σας σχόλιο. Είδαμε ότι, ακούσαμε ότι κάποιος είπε, αυτό νομίζω ότι είναι η ακριβής έκφραση, δεν σημαίνει ότι αυτός είναι ο λόγος. Δηλαδή τα θέματα, μακάρι να είχαν τόσο ευθείες συνεπαγωγές. Δεν είναι η θέση της Αθήνας η οποία δημιουργεί τα προβλήματα. Τα προβλήματα δημιουργούνται από την αλλαγή συμπεριφοράς του Ερντογάν, από την αλλαγή του σκηνικού στη γειτονική χώρα, mm-hmm. στην Τουρκία, και από τα προβλήματα τα οποία ήδη αντιμετωπίζει. Θα σας θυμίσω τα ζητήματα πάντα στο μέτωπο του Αιγαίου, η Τουρκία δημιουργούσε εντάσεις ή και μεγαλύτερες, mm-hmm. όταν για κάποιο λόγο ήθελε να επιλύσει ή να φτιάξει αντιπερισπασμό στα εσωτερικά της θέματα ή σε θέματα όπως τώρα της Ανατολής. Μάλιστα. Αυτή είναι η βασική αιτία. Και νομίζω ότι όποιος αυτό δεν το κατανοεί, που νομίζω ότι το κατανοούν όλοι, mm-hmm. κάποιοι θέλουν να το μεταφέρουν διαφορετικά. Δεν είναι χρήσιμη. Μάλιστα. Ελάτε να μεταφερθούμε μαζί, Βεβαίως. Κύριε Υπουργέ, στην Ορεστιάδα. Ο Παύλος Σαρόγλου είναι εδώ και μας περιμένει για να δούμε τα νεότερα. Έφτασε στην περιοχή, Παύλο, και νωρίτερα έτσι γνωρίζαμε και εμείς ότι σήμερα βρίσκεται ενώπιον του εισαγγελέα ο Τούρκος πολίτης, ο οποίος συνελήφθη εχθές στις Καστανιές του Εύρου. Τι γνωρίζουμε? Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Βρισκόμαστε εδώ στο δικαστικό μέγαρο της Ορεστιάδας. Βρίσκεται ήδη εδώ από τις 9 η ώρα το πρωί ο 38χρονος Τούρκος, ο οποίος εισήλθε χθες παράνομα στην ελληνική επικράτεια, και αυτή είναι και η κατηγορία, βασική κατηγορία, η οποία αντιμετωπίζει σύμφωνα με τη δικογραφία. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η διαδικασία, δεν έχει περάσει το κατώφλι του εισαγγελέα. Ναι. Αναμένεται από στιγμή σε στιγμή. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε σύμφωνα με πληροφορίες είναι το ότι θα εκπροσωπηθεί κατά πάσα πιθανότητα από έναν Έλληνα δικηγόρο, ναι. ο οποίος έχει οριστεί για την συγκεκριμένη υπόθεση. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τι θα πει στην απολογία του, και από εκεί και πέρα θα κρίνει και ο εισαγγελέας αν θα δικαστεί, αν θα έχουμε παράταση στην κράτησή του μέχρι να υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη υπόθεση, και αν και ο ίδιος ζητήσει προθεσμία για να ετοιμάσει την απολογία του. Με οπότε, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένουμε. Με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Περιμένουμε εντός της επόμενης ώρας να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Παύλο, σε ξαναβρίσκουμε με το που υπάρξει το οτιδήποτε νεότερο. Να υπενθυμίσω μόνο ότι στην αρχική του κατάθεση στις αστυνομικές αρχές έκανε λόγο για προσωπικό δικό του λάθος ο 38χρονος Τούρκος, παρά τις προειδοποιήσεις και τα διακριτικά από την πλευρά της Ελλάδας, τα διακριτικά των συνόρων. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Παύλος Σαρόγλου, κυρίες και κύριοι. Επιστροφή και πάλι στην Ορεστιάδα με το που υπάρξει, όπως είπαμε, οτιδήποτε νεότερο. Σήμερα, παράλληλα με όλα όσα συμβαίνουν, κύριε Υπουργέ, ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται το νησί της Λέσβου. Είναι περιττό να πω, το έχουμε ακούσει, το έχουμε δει. Το κλίμα που έχει διαμορφωθεί στο νησί, το κάλεσμα εκεί που απευθύνουν κάτοικοι, τοπικοί φορείς, επαγγελματίες στον χώρο του εμπορίου και ούτω καθεξής, αντιδρώντας από τη μία στην κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το νησί με το προσφυγικό και το μεταναστευτικό, και από την άλλη με την αύξηση του ΦΠΑ. Να μείνουμε λίγο στο προσφυγικό και να δούμε εδώ πέρα ποιο είναι το σχέδιο της κυβέρνησης και αν θέλετε, κοιτάξτε, πώς σας φαίνεται και όλο αυτό το μείγμα το οποίο έχει, κοιτάξτε, δημιουργηθεί. Καταρχήν το κλίμα δεν έχει δημιουργηθεί. Το κλίμα θα το δούμε σήμερα τι έχει δημιουργηθεί. Έχουν προειδοποιήσει όμως. Ξέρετε, είναι άλλο πράγμα, βγάζω μια ανακοίνωση, και είναι άλλο πράγμα να δούμε τη συμμετοχή του κόσμου και όλα αυτά που θα τα δούμε στην πορεία. Νομίζω τις ημέρες, για να είμαστε πιο ακριβείς. Ωστόσο, ξέρουμε τι έχει προηγηθεί. Είναι ένα νησί το οποίο έχει επιβαρυνθεί από το προσφυγικό ζήτημα αρκετά, με πάρα πολλά προβλήματα, διότι όπως ξέρετε και ξέρουμε κι εμείς, το ζήτημα της αντιμετώπισης των προσφυγικών ροών δεν ήταν πάντα εύκολο. Και συχνά υπερεύαινε, ειδικά στην έναρξή του το θέμα, υπερεύαινε τις δυνατότητες αυτής της χώρας πραγματικά. Και έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες και από την ελληνική κυβέρνηση και από τα αρμόδια σώματα, αλλά και από πλευράς των κατοίκων του νησιού και όλων των νησιών. Mm-hmm. Για τα οποία έχουν τιμηθεί και παγκοσμίως, όπως ξέρουμε, πολίτες, διότι αυτό είναι το πρόσωπο της αλληλεγγύης. Είναι δεδομένο που έχουν δείξει όλα αυτά τα νησιά και οι κατοικοί τους. Και αυτό ήταν το κλίμα. Από εκεί και πέρα. Από εκεί και μετά υπάρχει μια κόπωση στο νησί, βεβαίως. Και υπάρχουν και ζητήματα όμως, τα οποία δημιουργήθηκαν αντανακλαστικά, ας το πούμε. Όπως.
τα οποία είναι τα κινήματα των ακροδεξιών, τα οποία είδαμε στην περιοχή να δρουν και είδαμε, σας θυμίζω τα συνθήματα τα οποία γράφτηκαν όταν κάποιοι από τους πρόσφυγες και από τους μετανάστες διαδήλωσαν, πήγαν σε μια πλατεία στη Μυτιλίνη για να πούν για τα προβλήματα, να διαμαρτυρηθούν. Και εκεί ακούστηκαν συνθήματα τα οποία νομίζω ότι δεν χρειάζεται ούτε να τα αναπαράξω. Έτσι λοιπόν έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα και από πλευράς ακροδεξιάς. Το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να μας ανησυχεί ιδιαίτερα και αυτό θα πρέπει να στυλιτεύουμε ιδιαίτερα. Μα ακριβώς αυτό δεν θα πρέπει να προλάβετε, αλλά ταυτόχρονα και στο άλλο σκέλος του ζητήματος, όπως είναι οι διαδικασίες και η επιτάχυνσή τους. Ωστόσο, θέλω να πω το εξής, γιατί δεν πρέπει να γίνει και επίσης ευθεία από τη στιγμή που υπάρχουν μετανάστες πρόσφυγες με προβλήματα. Με προβλήματα που λύθηκαν λιγότερο ή περισσότερο και μερικά ακόμα προφανώς παραμένουν και άλλοι τα ζητήματα. Αυτό δεν δίνει άλοθη για να αναπτύσσονται αυτές οι απόψεις. Και δεν δίνει σε κανέναν άλοθη να μην κοιτάζει αυτές τις απόψεις και να κοιτάζει άλλα θέματα. Μάλιστα. Αυτό θα πρέπει να είμαστε σαφείς σε αυτό για να πάρουμε σαφείς αποστάσεις. Απ' την άλλη, είδαμε αυτή η κόπωση βεβαίως θα εκφραστεί από πλευράς των ανθρώπων και βεβαίως θα συζητηθούν εκεί όσα είναι να συζητηθούν με άδεια, μεσολάβη του διάλογο με την τοπική κοινωνία. Αυτός είναι και ο σκοπός των συνεδρίων των αναπτυξιακών, το οποίο και θα το δούμε στη διάρκεια της ημέρας. Συγγνώμη. Αλλά θέλω να επισημάνω ότι έχουν γίνει 13 συνέδρια. Αυτό είναι ένα τελευταίο. Στα 13 συνέδρια, παρόλα τα προβλήματα που υπάρχει, αντιμετωπίζει η κοινωνία με την κόπωση των μνημονίων, της λιτότητας και όλα αυτά τα οποία έχει υποστεί ο ελληνικός λαός, δεν είδαμε κλίμα. Είμαστε στο Νότιο Αιγαίο. Εξαιρετικό κλίμα ήταν και εκεί, παρόλες τις αγωνίες που, όπως σας είπα, εκφράζονται και στις οποίες προσπαθούμε να βρούμε λύση. Τι θέλετε να πείτε, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλες τις διαφοροποιήσεις του Βορείου με το Νότιο Αιγαίο. Θέλω να πω ότι αναγνώρισα τα ζητήματα και αναγνώρισα την επιβάρυνση που έχουν υποστεί οι κάτοικοι του νησιού και την κόπωση. Εδώ λοιπόν, εκεί ορμόδιοι υπουργοί θα δώσουν και τις απαντήσεις, οι οποίες απαντήσεις. Έχουν πολλά κομμάτια, δηλαδή ο στόχος είναι να αποσυμφορηθεί το νησί, όμως ξέρετε υπάρχουν συμβάσεις, υπάρχει καθυστέρηση διαδικασία ασύλου, θέμα το οποίο πρέπει να επιταχυνθούν, ούτως ώστε κάποιοι άνθρωποι γρήγορα να επιστρέφουν στο εσωτερικό της χώρας. Αυτές τις λύσεις θα συζητηθούν σήμερα και στη Λέσβο. Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο και ακούγοντάς σας, κυρία Υπουργέ, μία ερώτηση μόνο για να κάνουμε διάλογο. Ερωτήσεις θέλετε. Ακούσαμε όλο το πλαίσιο το οποίο περιγράψατε, νομίζω ότι κανένας δεν διαφωνεί μέχρι εδώ. Το τελευταίο είναι ότι σε αυτό το συνέδριο η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε να στείλει και αντιπροσωπεία βουλευτών. Ναι. Κρατήστε το αυτό. Θα το κρατήσω για να σας ρωτήσω μετά τι εννοείται. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ότι μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, όπως το περιγράψατε, ξαναλέω, και κανένας δεν διαφωνεί, θεωρώ, τουλάχιστον από όποιον θέλει να ζει σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Δεν υπάρχει καμία ευθύνη της κυβέρνησης. Σας είπα ότι το θέμα της αντιμετώπισης του μεταναστευτικού παύλα προσφυγικού ζητήματος, διότι είναι και δύο διαφορετικά ζητήματα, πολύ συχνά μας ξεπέρασαν. Φυσικά. Όμως είναι και αντιληπτό ταυτόχρονα ότι η ελληνική κυβέρνηση κάνει ό,τι είναι δυνατόν και όσον αφορά επίλυση τοπικών ζητημάτων αλλά και διεθνών ζητημάτων με όλες τις παρεμβάσεις που χρειάζεται να γίνουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχουμε βοήθεια που δεν ήρθε και δεν ήρθε έγκαιρα και δεν ήρθε και όσοι είχαν υποσχεθεί. Θα πρέπει. Και πραγματικά είναι ένα πρόβλημα το οποίο παραμένει ως πρόβλημα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουν γίνει βήματα επίλυσης, αντιμετώπισης, θα έλεγα, του προβλήματος. Θα πρέπει η Ευρώπη να ξανασκεφτεί λίγο και να ξανασκύψει, αν θέλετε, πάνω στη συμφωνία της με την Τουρκία. Κοιτάξτε, είναι ζητήματα που για μας είναι σε συνεχή συζήτηση και συγγνώμη και διαπραγμάτευση. Με την έννοια ότι, όπως σας είπα και πριν, συμφωνήσαμε και ήταν μια συμφωνία η οποία προσέφερε στη χώρα. Ωστόσο, έχει και αυτά τα προβλήματά της. Ήταν το καλύτερο που μπορούσε να επιτευχθεί εκείνη τη στιγμή. Δεν σημαίνει ότι έλυσε όλα τα προβλήματα. Το πρόβλημα αυτό είναι ζωντανό, είναι εδώ και είναι καθημερινό. Με τον ίδιο τρόπο
καθημερινή και ζωντανή θα είναι και η αντίδραση της κυβέρνησης. Κλείνοντας, γύρω όλα όσα έχουν προκύψει γύρω από την επίσκεψη τη σημερινή του Πρωθυπουργού στο νησί, η ασφάλεια, κυρία Υπουργέ. Δηλαδή, όλη αυτή η ασφάλεια αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πάντα πιο αυξημένη και πιο ενισχυμένη όταν μετακινείται ο Πρωθυπουργός. Εδώ έχει γίνει πολύ ντόρος όμως. Ποιος ακριβώς είναι ο κίνδυνος? Οι λόγοι είναι αυτοί που σας προανέφερα. Δηλαδή, εκεί θα πρέπει να δούμε ότι υπήρχε αυξημένο, που δεν υπήρχε στα άλλα περιφερειακά συνέδρια, από πλευράς της ακροδεξιάς. Αυτός νομίζω ότι είναι ο λόγος, ο οποίος δεν μπορεί να επιτρέψει να δημιουργηθεί κλίμα έντασης, τεχνητό κλίμα έντασης στο νησί. Μάλιστα. Λοιπόν, προχωράμε. Βεβαίως. Προχωράμε στα εσωπολιτικά, εν πάση περιπτώσει, όπως συνηθίζουμε να τα λέμε εδώ και με τους συναδέλφους και τις εκλογολογίες που πολύ μας αρέσουν. Το νεότερο έρχεται από το Κίνημα Αλλαγής και την κυρία Γεννηματά, η οποία μάλιστα μέσω επιστολής της στον πρόεδρο της Βουλής ζητά εκλογές εδώ και τώρα, πριν την έξοδο από τα μνημόνια, γιατί δεν νομιμοποιείστε ως κυβέρνηση να αποφασίσετε για την τύχη μας την επόμενη μέρα. Η κυβέρνηση είναι μια νομιμοποιημένη κυβέρνηση από την ψήφο του ελληνικού λαού, ο οποίος νομιμοποιεί κυβερνήσεις, ουδής άλλος. Και όταν πηγαίνει σε κάλπες και ψηφίζει, ψηφίζει για κυβερνήσεις τετραετίας. Ανεξάρτητα αν αυτό ήταν εφικτό τα τελευταία χρόνια ή όχι. Mm-hmm. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν θα εξαντλήσει την τετραετία της όπως έχει πάρει την εντολή από τον ελληνικό λαό, ο οποίος είναι ο μόνος ο οποίος εξουσιοδοτεί. Ούτε η κυρία Γεννηματά, ούτε ο κύριος Μητσοτάκης, ούτε κανένας άλλος μπορούν να πούν σε μια κυβέρνηση είσαι καλή ή δεν είσαι, μείνε ή φύγε. Για να το λήξουμε αυτό. Τον κύριο Μητσοτάκη τον παρακολουθήσατε πολύ στενά. Βεβαίως. Ενδιαφέρον παρακολουθώ όλες τις τοποθετήσεις. Πώς όπως παρακολούθησα και εσείς. Θα σας πω και για τον κύριο Μητσοτάκη. Αφού απαντήσω πρώτα για το θέμα της κυρίας Γεννηματά. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο διάβασα δεν ήταν οι εκλογές, διότι οι εκλογές είναι κάτι το οποίο συχνά λέγεται και νομίζω ότι πια δεν έχει και νόημα να ασχολούμαστε με αυτό. Αλλά πραγματικά είδα μερικά άλλα σημεία στο γιατί το κίνημα αλλαγής και η κυρία Γεννηματά μπήκαν σε αυτή τη φάση με μια τέτοια ατζέντα. Ναι. Νομίζω ότι είναι στρατηγικό διέξοδο που τους οδήγησε να το κάνουν, με την έννοια ότι το μόνο που δεν θα μπορούσε να συμβεί, ακόμα και η Νέα Δημοκρατία λέγει μετά τον Αύγουστο, θα ήταν να γίνουν εκλογές τώρα. Επομένως, κάποιος που το λέει τώρα, νομίζω ότι απλά θέλει να διαφοροποιηθεί από τη Νέα Δημοκρατία, βάζοντας χρονική μετάθεση και το περιτύλιγμα, για να μπορέσει να διαχωριστεί από τον απόλυτη ταύτιση την οποία είχε μέχρι πριν λίγο καιρό. Μήπως με αυτόν τον τρόπο έρχεται πιο κοντά σας, πιο κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα τα δούμε στην πορεία. Προς το παρόν οι διαφορές μας είναι μεγάλες. Πιο μεγάλες από ό,τι με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Κοιτάξτε να δείτε. Με τους ανεξάρτητους Έλληνες οι διαφορές μας ήταν κατετεθειμένες σε τραπέζι και συμφωνημένο πρόγραμμα εξόδου της χώρας από τα μνημόνια. Το οποίο και έγινε και γίνεται. Ξέροντας σαφώς ο ένας τις ιδεολογικά όρια του ενός και του άλλου, γι' αυτό και σε πολλά δεν συμπέσαμε όλο αυτό το διάστημα όπως ήταν και αναμενόμενο. Mm. Απ' την άλλη πλευρά όμως η χώρα, αν θέλει να λέει ότι έχει προοδευτικές δυνάμεις πέραν του ΣΥΡΙΖΑ, που έχει, νομίζω ότι αυτές θα πρέπει να σκεφτούν αν θα πρέπει να συνεχίσουν στο άρμα του νεοφιλελευθερισμού ή θα πρέπει να αλλάξουν πλευρά. Διότι βεβαίως με τη σοσιαλδημοκρατία θα μπορούσαμε να έχουμε κοινά πράγματα να μας οδηγήσουν σε κοινό δρόμο. Μέχρι στιγμής όμως δεν βλέπουμε το κίνημα αλλαγής να τοποθετείται προς τα που κινείται. Ποια πολιτική θέλει να ακολουθήσει. Εντάξει, το κίνημα αλλαγής λέει: εγώ δεν θα είμαι μαξιλάρι, ούτε τον μεν. Έχει στηρίξει μερικές προοδευτικές κινήσεις, κινήσεις σε προοδευτική κατεύθυνση. Πράγματα τα οποία θεωρούνται θετικά. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα τα θέματα θα εξελιχθούν στην πορεία. Ελπίζω να βρεθεί ένας βηματισμός σε προοδευτική κατεύθυνση σε κάθε από πλευράς του κινήματος αλλαγής. Περίπτωση είστε, γιατί πια αρχίζει και προσωποποιείται, καλός ή κακός, το βλέπετε, το βλέπουν όλοι. Οι σχέσεις και το κλίμα μεταξύ των βουλευτών της μιας κοινοβουλευτικής ομάδας και της άλλης. Αναφέρομαι στις δύο κοινοβουλευτικές ομάδες της συγκυβέρνησης. Έχουν ακουστεί απόψεις και κατά το παρελθόν, πριν αρχίσουν αυτοί οι δημόσιοι καυγάδες, τέλος πάντων, έχουν ακουστεί φωνές, έλεγα, από το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ που έβλεπαν ότι μόλις τελειώσουν τα μνημόνια, τελειώνει και η συνεργασία μας με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Κοιτάξτε, η συμφωνία με τους ανεξάρτητους Έλληνες, όπως σας είπα, και προγραμματικές θέσεις, η προγραμματική συμφωνία έγινε μετεκλογικά, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αν και όταν προκύψουν οι επόμενες εκλογές,
τότε οι κάλπες πραγματικά θα βγάλουν από μέσα τους ποιος θα συνεργαστεί με ποιον και άρα και ποια κατεύθυνση ζητάει ο ελληνικός λαός. Κάθε φορά αυτά τα θέματα λύνονται σε εκλογές, ξέρετε. Δεν λύνονται σε ασκήσεις επί χάρτου και εκ των προτέρων. Έχει όμως μεγάλη σημασία ο καθένας να οριοθετείται πολιτικά. Όχι στο με ποιον θα συνεργαστεί απαραίτητα. Όχι να πει αυτό απαραίτητα, αλλά προς ποια κατεύθυνση κινείται. Ποια είναι η ιδανική από όσες έχουν πέσει στο τραπέζι περίοδος διεξαγωγής των εκλογών, των εθνικών εκλογών, γιατί μπλεκόμαστε και με τις ευρωεκλογές το 19 και τις αυτοδιοικητικές. Οι αυτοδιοικητικές και ευρωεκλογές έχουν το δικό τους προγραμματισμό του νόμου. Κοιτάξτε, η ολοκλήρωση της τετραετίας από μία κυβέρνηση και δει αυτή την κυβέρνηση και δει για πρώτη φορά ολοκλήρωση τετραετίας, νομίζω ότι εκτός από το ότι προσφέρει έργο στη χώρα, αποκαθιστά κλίμα ισορροπίας, αποκαθιστά πολιτική ισορροπία, πράγμα το οποίο το έχει η χώρα, τεράστια ανάγκη. Και γι' αυτό όποιος μιλάει για εκλογές σήμερα θα πρέπει να σκέφτεται και το τι σημαίνει να μπει η χώρα σε εκλογές, σε περιπέτεια, την ώρα που κάνει τα βήματα της εξόδου από τα μνημόνια, που η έξοδος είναι ορατή. Τι σημαίνει να ζητάει κάποιος εκλογές μέσα σε αυτό το διάστημα που η χώρα έχει ανάγκη από πολιτική, οικονομική και κοινωνική σταθερότητα. Μα δεν είναι και ένα από τα σενάρια που επεξεργάζεται η κυβέρνηση όμως, το φθινόπωρο του 18. Όχι, ποτέ δεν το σκέφτηκε η κυβέρνηση αυτό. Η κυβέρνηση συνεχώς διαμηνύει ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ολοκλήρωση της τετραετίας. Μέσα στο 19 δηλαδή. Φυσικά. Μάλιστα. Επομένως, αυτά είναι σενάρια, ξέρετε, είναι ευχές άλλων να γινόταν αυτές οι εκλογές. Αλλά αυτό δεν μπορεί να συμβεί, όπως αντιλαμβάνεστε, για όλους αυτούς τους λόγους που σας ανέφερα. Πάμε να προχωρήσουμε. Πραγματικά πολλές οι ερωτήσεις. Ένα πισωγύρισμα, όχι όμως πάρα πολύ μακρύ, στο χρόνο θα κάνω, κυρία Υπουργέ, καθώς και προσωπικά δεχθήκατε πολύ έντονη κριτική από την αντιπολίτευση και την αξιωματική αντιπολίτευση και το ποτάμι όμως και το κίνημα αλλαγής, αναφορικά με φωτογραφικές προκηρύξεις που έχουν να κάνουν με τη διαδικασία επιλογής γενικών γραμματέων και διευθυντών γραφείων Υπουργείων. Εδώ είδαμε αυτή η κόντρα να κορυφώνεται και πια να πηγαίνει και σε επίπεδο ηγεσίας. Όμως απάντηση από εσάς, από την ίδια την Υπουργό, δεν είχαμε. Εντάξει. Να εξηγήσω το εξής. Πρώτον, όταν κάνει προκήρυξη κάποιο Υπουργείο για μία του θέση, την ευθύνη της προκήρυξης την έχει το κάθε Υπουργείο, το οποίο στέλνει το αίτημα της προκήρυξης στο ΑΣΕΠ. Το ΑΣΕΠ κρίνει αν είναι σύνομοι οι όροι τους οποίους βάζει το κάθε Υπουργείο και αποφασίζει, ζητάει διορθώσεις ή όχι και προχωράει την διαδικασία τη διαγωνιστική. Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προκήρυξης καμιάς θέσης κανένας Υπουργείου. Όταν αυτό έχει εγκριθεί από το ΑΣΕΠ. Επομένως, αυτό ξέρετε... Το να λένε ότι το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης έκανε προκηρύξεις, ήδη από μόνο του είναι κάτι το οποίο δεν στέκει. Στη συνέχεια, αυτά τα οποία χαρακτηρίστηκαν φωτογραφικά, αν κάποιος τα κοίταζε λίγο καλύτερα και δεν, όπως πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και στελέχη της και του κινήματος αλλαγής, θα έβλεπαν ότι υπάρχει ο νόμος ο οποίος καθορίζει πώς κρίνεται μία θέση και υπάρχουν και επιθυμητά προσόντα. Τα οποία αυτοί είναι όροι οι οποίοι ο ΑΣΕΠ με βάση τη διαδικασία την νόμιμη τους εγκρίνει και τους ενέκρινε. Επομένως αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας αυτές τις προκηρύξεις. Κανένα. Μάλιστα. Οι διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί όσον αφορά την κατάθεση των αιτήσεων, οι οποίες για όλες τις θέσεις των Γενικών Γραμματέων των Υπουργείων είναι περίπου 7.000. Η επιτροπή η οποία έχει συγκροτηθεί μετά τον έλεγχο δικαιολογητικών που κάνει το ΑΣΕΠ, η επιτροπή που θα κάνει τις προφορικές συνεντεύξεις με βάση τη μοριοδότηση που έχει γίνει την αξιολόγηση των φακέλων του κάθε υποψηφίου, αποτελείται από 3 μέλη του ΑΣΕΠ, αντιπροέδρους, από το νομικό συμβούλιο του κράτους, από εκπρόσωπο των κοινωνικών εταίρων. Άρα γίνονται όλα με πλήρη διαφάνεια, λέτε. Και νόμιμα. Του συνήγορο του πολίτη. Μάλιστα. Και εκπρόσωπο της ΑΔΔ. Όλα λοιπόν είναι διαφανή νόμιμα. Όποιος αδικηθεί με την ένστασή του θα το δούμε. Μάλιστα. Εάν κάποιος θεωρήσει ότι αδικήθηκε. Και είναι μια διαδικασία πλήρως διαφανής, αντικειμενική και σε εξέλιξη.
η οποία για πρώτη φορά θα σηματοδοτήσει, αποκομματικοποιήσει σε πολύ ισχυρά κομματικές θέσεις. Αυτό είναι των Γενικών Γραμματέων φαντάζει. Υπουργείων που ήταν για πάντα στο ελληνικό κράτος πολιτικές θέσεις. Μάλιστα. Φαντάζει αυτό πραγματικά. Και εκεί είδαμε βεβαίως μια στιγμή και τη Νέα Δημοκρατία να έχει ένα μπρος-πίσω. Δηλαδή, όταν προκηρύχθηκαν αυτές οι θέσεις, είπε δεν θα τις αναγνωρίσω. Γιατί αυτές τις θέσεις εγώ θα τις κρατήσω πολιτικές. Μάλιστα. Αυτό είπε η Νέα Δημοκρατία που θέλει αποκομματικοποίηση του κράτους. Μετά το μετάνιωσε βεβαίως, διότι είδε ότι ήταν μια γκάφα. Μάλιστα. Και η ιστορία έτσι όπως την παρακολουθήσαμε. Αλλά πάμε να προλάβουμε την ηλεκτρονική αξιολόγηση. Βεβαίως, διότι βεβαίως εδώ υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον καταρχάς να δούμε ποιους αφορά, πότε ξεκινά. Αλλά μία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, ενώ βλέπουμε εμείς και αποκλειστικά πλάνα που παρακολουθήσαμε από κοντά τη διαδικασία έτσι όπως θα γίνεται. Πώς φτάσαμε ως εδώ και πώς φτάσατε ως εδώ, απορεί πάρα πολλοί κόσμος, κυρία Υπουργέ. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βρισκόταν απέναντι ως αντιπολίτευση στην αξιολόγηση και μάλιστα με την πλέον εξελιγμένη μορφή. Κοιτάξτε, την ηλεκτρονική δηλαδή. Αν διαβάσετε τις θέσεις των συνεδρίων του ΣΥΡΙΖΑ, θα βρείτε μέσα την αξιολόγηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ποτέ ενάντια στην αξιολόγηση. Είχε μια πολύ μεγάλη σημασία όμως να βλέπουμε για ποια συστήματα αξιολόγησης μιλάμε. Μάλιστα. Αν τα συστήματα αυτά έρχονται για να βελτιώσουν, έρχονται για να αντιμετωπίσουν διαφανείς και αντικειμενικές και αξιοκρατικές διαδικασίες ή έρχονται για να τιμωρήσουν. Ο πρώτος ο οποίος κατήργησε την αξιολόγηση, που υπήρχε αξιολόγηση, γινόταν όλα τα χρόνια στο ελληνικό δημόσιο, άσχετα πώς γινόταν. Με ποια συστήματα και πόσο αντικειμενικά και αν αυτό έχει μέσα έτσι και πελατειακό και τα λοιπά και τα λοιπά. Γινόταν. Ο πρώτος ο οποίος την κατήργησε ποιος ήταν? Ποιος ο κύριος Μητσοτάκης. Ο πρώτος ο οποίος σταμάτησε την αξιολόγηση, ακούστε τον κύριο Ραγκούση, ας πούμε, μην ακούτε εμένα που δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Ραγκούση τα κατήγγειλε όλα αυτά. Όπως κατήγγειλε και την αύξηση του αριθμού των συμβασιούχων επί Νέας Δημοκρατίας, επί κυρίου Μητσοτάκη και πολλά άλλα. Το κομματικό κράτος πότε ισχυροποιήθηκε, όταν σε μία νύχτα ο κ. Μητσοτάκης άλλαξε όλους τους διευθυντές. Έτσι. Επομένως, η διαδικασία είναι αυτή η οποία καθορίζει το αν κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί και από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός ο νόμος λοιπόν, ο οποίος ήρθε όταν ο κ. Μητσοτάκης ήταν στη θέση που είμαι εγώ σήμερα, στο ίδιο Υπουργείο, ήταν ένας νόμος ο οποίος προκαθόρισε ποσοστά καλών, μετρίων και κακών. Προς απόλυση είναι το 15% σας θυμίζω της αξιολόγησης, διαθεσιμότητα και απόλυση. Αυτό λοιπόν αντέδρασε όλος ο δημοσιοπολιτικός κόσμος και η κοινωνία και στο δημόσιο λόγο και ο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά. Μάλιστα. Εμείς εγκαταστήσαμε ένα άλλο σύστημα λοιπόν, το οποίο δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, έχει άλλα χαρακτηριστικά. Και με ποιο τρόπο λειτουργεί, ποιους αφορά? Αφορά όλους τους διοικητικούς υπαλλήλους του ελληνικού δημοσίου, δηλαδή αφορά περίπου 220-230.000 ανθρώπους στο ελληνικό δημόσιο. Αυτή η βάση της αξιολόγησης τι τύχη θα έχουν? Ο νόμος, ξέρετε, προβλέπει, ας πούμε, στην πρώτη εφαρμογή του νόμου, η βαθμολόγηση δεν παίζει ρόλο για το λόγο ποιον. Ότι η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται από αξιολογητή ο οποίος έχει αξιολογηθεί. Μάλιστα. Με δεδομένη τη διακοπή της αξιολόγησης για πολλά χρόνια στη χώρα, οι προϊστάμενοι έχουν τοποθετηθεί κυρίως δι' αναθέσεων επί Υπουργείας Μητσοτάκη. Δεν είναι αξιολογημένοι. Μάλιστα. Και πάνε να αξιολογήσουν. Πότε θα ξεκινήσει? Εκεί λοιπόν ήταν το μόνο σημείο στο οποίο και το συνδικαλιστικό κίνημα έχει το δίκιο του και γι' αυτό ο νόμος προέβλεψε αυτή η πρώτη εφαρμογή του νόμου να μην έχει επίπτωση στη διαδικασία. Μάλιστα. Στη συνέχεια όμως. Πάμε, πρέπει να τρέξουμε, κυρία Υπουργέ, με συγχωρείτε. Πότε ξεκινάει, είναι και ο δικός μου ρόλος που πρέπει να κάνω τη διαχείριση και του χρόνου. Πότε ξεκινά, πότε τίθεται σε εφαρμογή? Η αξιολόγηση θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Ιουνίου. Μάλιστα. Το σύστημα θα μπει σε εφαρμογή σε λίγες μέρες. Έχουμε αρχίσει να δίνουμε ενημερωτικές εγκυκλίους προκειμένου όλο το δημόσιο να προσαρμοστεί να και να ενημερωθεί για το καινούργιο σύστημα. Και μόλις όλη αυτή η ενημέρωση ολοκληρωθεί, θα ξεκινήσει η διαδικασία. Μία πάρα πολύ σύντομη απάντηση θα ζητήσω στο τελευταίο ερώτημα, μιας και είμαστε σήμερα εδώ και έχουμε τη δυνατότητα αυτής της συζήτησης και συνέντευξης, με αφορμή και τη χθεσινή απόφαση για τις άδειες των καναλιών. Έρχονται στο μυαλό οι δηλώσεις που είχατε κάνει όταν στον πρώτο διαγωνισμό ακολούθησε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου έκρινε αντισυνταγματικό τον διαγωνισμό, και η δήλωσή σας ότι με την προκαταβολή, η οποία θα έπρεπε να επιστραφεί πίσω, θα μείνουν παιδιά εκτός παιδικών σταθμών, ότι δεν θα στελεχωθούν νοσοκομεία και ούτω καθεξής.
Αυτό που αν το μετανιώνετε ουσιαστικά. Απήντησα και τότε ότι και οι κρίνοντες κρίνονται. Και ο καθένας έχει δικαίωμα να κρίνει μία οποιαδήποτε απόφαση. Οποιασδήποτε και τις δικαιοσύνες φυσικά. Είναι άλλο παρεμβαίνω, είναι άλλο κρίνω εκ των υστέρων. Εκεί δεν είναι παρέμβαση, είναι δικαίωμα της δημοκρατίας. Αυτό να το κρατήσουμε λοιπόν ως ένα κομμάτι. Για, όσον αφορά το άλλο που λέτε, αντιλαμβάνονται όλοι, το αντιλήφθη το Πανελλήνιο, εκτός από κάποιους, ότι όταν μιλάς για κάποια νούμερα και αναφέρεις ένα παράδειγμα τι θα μπορούσε να συμβεί, δεν σημαίνει ότι αυτή η χώρα, επειδή δεν πήρε τα λεφτά των αδειών, δεν θα δώσει αυτά που πρέπει να δώσει το κοινωνικό κράτος. Μάλιστα. Ως παράδειγμα μεγέθους του αριθμού, αυτό νομίζω ότι έγινε αντιληπτό από όλη την κοινωνία. Αλλά έτσι, νομίζω ότι αυτό ήταν μια σκόπιμη διαστρέβλωση μερικών πραγμάτων. Δεν έχω λοιπόν κανένα λόγο να μετανιώσω για τίποτε από όλα αυτά. Θεωρώ ότι καλώς έκρινε την απόφαση εκείνη τη στιγμή. Σήμερα, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά όμως καλό είναι να τα ξεχάσουμε, διότι είμαστε σε ένα καινούργιο τοπίο. Μάλιστα. Το οποίο μπαίνει σε μια τάξη. Υπάρχει το ΕΣΟΡΟΥ, το οποίο κάποιοι φρόντιζαν να μην συγκροτείται εκείνη την εποχή, προκειμένου να μην γίνει η διαδικασία αδειοδότηση των καναλιών. Μάλιστα. Και νομίζω ότι σε λίγο θα αντιληφθούν όλοι και οι άνθρωποι που αντέδρασαν εκείνη την εποχή και κυρίως οι εργαζόμενοι που αντέδρασαν εκείνη την εποχή, ότι με το νόμο αυτό οι θέσεις τους διασφαλίζονται και οι συνθήκες βελτιώνονται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Υπουργέ, κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Πλούσια η επικαιρότητα. Πολύ σύντομη διακοπή για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι. Στον κόσμο του Survivor, μόνο ένας μπαίνει αποκλειστικά. Καλησπέρα σας.